Ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών έστειλε από το κέντρο της Λαμίας ο εξοραϊστικός και εκπολιτιστικός σύλλογος γυναικών της πόλης με αφορμή την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Στο κιόσκι της Πλατείας Ελευθερίας δημιούργησαν ένα εικαστικό δρόμενο και με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών, μαθητές και μαθήτριες της πόλης βροντοφώναξαν ότι αλλάζουμε τον κόσμο μας. Να ευχαριστήσουμε τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την Παγκόσμια ημέρα σήμερα βίας κατά των γυναικών. Είναι πολύ κατηρτισμένα τα παιδάκια, μιλήσανε πάρα πολύ καλά. Λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτά, ξέρανε τα παιδάκια πάρα πολλά πράγματα και είπανε αυτά που έπρεπε να πούνε. Πρέπει να μας στείλετε κι εσείς ένα μήνυμα σαν πρόεδρος του Εξοραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας για όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε να είναι όλο και πιο έντονο. Το μήνυμα είναι να εξαλειφθεί η βία, διότι τώρα τελευταία έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πόσο σημαντικό είναι, πιστεύετε, πλέον οι γυναίκες να μπορούν να μιλάνε, να ανοίγονται και να συζητούν αυτό που... Πρέπει να μιλάνε, πρέπει να μιλάνε τώρα, διότι υπάρχουν και ειδικοί που μπορεί να απευθυνθούν, όπως στην αστυνομία, έχει κάνει η αστυνομία ειδικό τμήμα κατά της βίας, που μπορούν να πάνε να μιλήσουν και να βοηθηθούν. Είπαμε να δώσουμε ένα μήνυμα και για να θυμίσουμε και να τιμήσουμε αυτή τη μέρα, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας μήπως αλλάξει ο κόσμος και δεν υπάρχει η βία. Δυστυχώς οι γυναίκες δέχονται βία, είναι γεγονός, και μόνο μέσα από τα παιδιά, με ένα stop, με ένα όχι στη βία, μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι μπορεί ο κόσμος μας να αλλάξει. Και προπαντός, επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και το βιώνουμε καθημερινά, μήπως έτσι χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Και φυσικά μέσα από το μέλλον των παιδιών και από τα παιδιά που πραγματικά και λένε πολλά και ακούνε πολλά και πολλά από την τηλεόραση και πολλές συζητήσεις. Είναι ενήμερα και ξέρουν τι γίνεται στην κοινωνία, ότι πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη βία που είναι σε μεγάλο βαθμό και ειδικά στις γυναίκες. Ελπιδοφόρο το μήνυμα, παρόλο που είναι δύσκολη μέρα, παρόλο που τα γεγονότα είναι κάθε μέρα και πιο έντονα και μας προβληματίζουν όλους, εμείς όμως κρατάμε το θετικό μήνυμα, όχι στη βία και λέμε stop στη βία.